μέρες. Από πλευράς ευχών, να έχουμε ένα ευτυχισμένο νέο έτος. Το 2020 να βρει κάθε οικογένεια, κάθε σπιτικό της Ρόδου με χαρά, με χαμόγελο, με αισιοδοξία και κάθε επιχείρηση της Ρόδου να την βρει με δημιουργικότητα και με επιτυχίες. Αναφορικά με τις δεσμεύσεις, έχω να πω το εξής. Ένας περίεργος εκλογικός νόμος, αν και η χρονιά 19 ήταν μια χρονιά εκλογών, εμείς ήμασταν στην καρέκλα της διοίκησης του Δήμου της Ρόδου τους τελευταίους 4 μήνες. Άρα περισσότερες εμπειρίες έχουμε παρά έργα να δείξουμε. Το 2020 είναι η χρονιά η οποία καλούμεθα να μεταθρέψουμε τη γνώση, το σχεδιασμό μας και το πρόγραμμά μας και να το κάνουμε πράξη βήμα-βήμα, σταθερά, γιατί είναι εποχές όπου, όπως είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο προχτές, υπάρχει ο νόμος, υπάρχει το έθιμο, υπάρχει η λογική, υπάρχει και η προσαρμογή. Σε κάθε περίπτωση, χαίρομαι γιατί η έγκλη και η λάμψη η οποία εξαγγείλαμε έχει τύχει μεγάλης αποδοχής από το ροδιακό λαό, αυτό έδειξαν οι κάλπες, και θέλω με την ευκαιρία να πω ότι η λάμψη δεν είναι μονάχα το να γυαλίσει ένα πεζοδρόμιο, ούτε να γυαλίσει ένα πόμολο, ούτε να γυαλίσει ένα σίδερο, αλλά ταυτόχρονα λάμψη είναι και η ακτινοβολία που στέλνει, η αξιοπρέπεια, η εντιμότητα, το να σέβεσαι τον συνάνθρωπό σου και η κοινωνική πολιτική στην οποία σέβεσαι τον άνθρωπο που έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτά είναι θέματα που θα δείτε μπροστά σας. Ούτως ή άλλως, ο νομοθέτης έχει επιβάλει στο τέλος Ιανουαρίου να συναντηθούμε για τον απολογισμό της χρονιάς του 19. Οπότε εκεί, τομέα-τομέα, αντιδημαρχία-αντιδημαρχία, διεύθυνση του Δήμου με το αντικείμενο του καθενός, θα δείτε να περιγράφεται η προγραμματική μας σκέψη για το 2020. Χαρές, όρεξη, κόπος, δουλειά και παρακαλώ να ξέρετε ότι τα χρόνια περνούν γρήγορα και ό,τι μπορούμε να κάνουμε καλό για τον τόπο μας και για τον συμπολίτη μας σήμερα, να μην το αφήσουμε για την αυριανή μέρα. Καλές γιορτές για τις υπόλοιπες ημέρες, καλή πρωτοχρονιά, όλα τα καλά σε κάθε ροδίτη, σε κάθε ροδίτησα, σε κάθε ροδίτικο σπίτι. Σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά και σας. Καλή δύναμη.